Αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά η δίκη των 25 φοιτητών που συνελήφθησαν στις 17 Νοεμβρίου του 2020 στα Γιάννενα, λίγα μέτρα από το Ηρώο Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σε μία ημέρα που έμεινε στην ιστορία για την άσκοπη και υπέρμετρη βία των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι σε μία μικρή ομάδα διαδηλωτών. Τα μέτρα που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού περιελάμβαναν και την απαγόρευση των συναθρήσεων και όπως σε όλη τη χώρα έτσι και στα Γιάννενα εφαρμόστηκε ένα σκληρό δόγμα αστυνομικών παρεμβάσεων που προκάλεσε ένα μπαράζ συλλήψεων. Οι 25 φοιτητές στην συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο και επιπλέον τους είχε επιβληθεί και το διοικητικό πρόστιμο των 900 ευρώ για μια σειρά παραβάσεων που σχετιζόταν επίσης με τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη, πλην όμως αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων και 3,5 και πλέον χρόνια μετά, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Λάχανης Ζαγκλαβάρας, πρόεδρος των εστιακών φοιτητών, και ένας εκ των 25 συλληφθέντων καλούνται κάθε φορά να αποδείξουν ότι βρέθηκαν απέναντι σε μια ομή και απρόκλητη αστυνομική επίθεση που έμεινε ατιμόρυτη, με τους συλληφθέντες μάλιστα να αντιμετωπίζουν βαρύτατες και άδικες στο σύνολό τους κατηγορίες. Σήμερα έτσι βρισκόμαστε έξω από το δικαστήριο εδώ πέρα, μια συγκέντρωση αλληλεγγύης όλων των φοιτητικών συλλόγων των Ιαννίνων που μας στηρίζουν ενεργά. Ενάντια έτσι σε αυτό το χαλκευμένο κατηγορητήριο, το οποίο πολύ καλά ξέρουμε ότι το μπήκε το 2020 με σκοπό να τρομοκρατήσει τους φοιτητές, να τρομοκρατήσει έτσι μια φωνή που βγήκε στο δρόμο να αμφισβητήσει τις αντισυνταγματικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας που υπήρχαν τότε, με προσχηματική, ας πούμε, δικαιολογία τη διάδοση του κοροναϊού κτλ. Τότε αυτό που είχε γίνει είναι ότι βγήκαμε για να διεκδικήσουμε δημόσια δωρεάν υγεία στο δρόμο, που βλέπαμε να βάλετε εγκληματικά από την κυβέρνηση και κόσμο, ας πούμε, να πεθαίνει, όπως αποδείχθηκε μετέπειτα με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς που πέθαναν είτε εκτός ΜΕΘ είτε λόγω άλλων ελλείψεων. Εσείς οι 25. Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε ακριβώς εξαιτίας του γεγονότου? Σίγουρα το ένα είναι ότι οι 23 συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί εξ αρχής, αντιμετωπίζουν ένα, τους φορτώσαν ουσιαστικά μαζί με το ψευδές κατηγορητήριο 900 ευρώ πρόστιμο έκαστος. Ένα τεράστιο και υπέρογκο ποσό που στόχο έχει να εξοντώσει ουσιαστικά οικονομικά αυτούς τους αγωνιστές. Αυτά τα πρόστιμα δεν έχουν πληρωθεί, ούτε σκοπεύουμε έτσι να τα αποπληρώσουμε, ακριβώς όπως έχει κάνει και όλη η υπόλοιπη κοινωνία που δεν μπορεί να τα πληρώσει με τον κοροναϊό κτλ. Απαιτούμε την άμεση διαγραφή τους και έτσι να αναγνωριστεί ότι είναι καθόλου παράνομη, ας πούμε, η φύση τους. Δεν υφίσταται από κανένα μέτρο, ούτε καν εκείνης της περίοδου, αυτό το πρόστιμο 900 ευρώ. Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο ζήτημα των κατηγοριών προφανώς ακόμα εκκρεμεί. Προφανώς θέλουμε να γίνει το δικαστήριο για να τελειώνει αυτή η ιστορία, να δικαιωθούμε και πάνω απ' όλα να δικαιωθεί αυτός ο αγώνας, γιατί το βλέπουμε και με ένα τέτοιο τρόπο ότι πραγματικά δεν είναι ότι ποινικοποιούνται και κατηγορούνται μερικά άτομα, 25 άτομα, είναι ότι προσπαθείτε και επιχειρείτε από την κυβέρνηση και από τη δικαιοσύνη να ποινικοποιηθεί όλος αυτός ο αγώνας, όλες αυτές οι φωνές που βγήκαν να διαδηλώσουν για αυτά τα πράγματα που είπε προηγουμένως.